Καλημέρα κύριε Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές μας. Υπάρχει μια συζήτηση τι πρέπει να είναι και τι είναι το αντικείμενο αυτών των εκλογών και η θεματολογία τους, θέλω να πω, αν είναι ελληνική ή ευρωπαϊκή. Όλοι λένε ότι πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Στα αλήθεια όλοι θέλουν να είναι ελληνική και την κάνουν ελληνική. Εσείς τι λέτε? Εμείς νομίζουμε, κύριε Τσίμα, ότι όντως στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου πλύνονται πολλά. Και μια προσπάθεια που γίνεται σήμερα από την κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα να προτάξουν υποτίθεται κάποια ζητήματα που αφορούν την εσωτερική πολιτική ή άλλα αυτά που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάπως να διαχωρίσουν τα πράγματα, νομίζουμε ότι είναι εκ του πονηρού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αν κοιτάξει κανείς το πώς καταγράφονται στις μετρήσεις αλλά και το τι συναντάμε και στους δρόμους, ποιες είναι οι βασικές ανησυχίες των εργαζόμενων, του ελληνικού λαού, των μικροεπαγγελματιών, των αγροτών, όλα περιστρέφονται γύρω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, η ακρίβεια για το κόστος ζωής. Βέβαια. Η υψηλότατη φορολογία. Προβλήματα και ανησυχίες που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε τα θέματα εξωτερικής και ευρωπαϊκής πολιτικής, κυρίως με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται σε φάση κλιμάκωσης, αλλά και με τις αναμετρήσεις που σημειώνονται στη Μέση Ανατολή, με κυρίαρχη εκείνη τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Όλα αυτά τα ζητήματα και για πολλά ακόμη θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, συνδέονται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ευρωνοσιακές οδηγίες και την υλοποίησή τους από τις κυβερνήσεις και από την τωρινή της Νέας Δημοκρατίας και από τις προηγούμενες. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα να πω ότι, κατά τη δική μας αντίληψη, η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού που οδήγησε και στις αυξημένες τιμές όλων των αγαθών, των καταναλωτικών και της ενέργειας, έχει άμεση σχέση με το γεγονός ότι χρηματοδοτούνται αυτοί και την προηγούμενη περίοδο και ακόμα με 770 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ οι μεγάλοι όμιλοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες κτλ., που χρηματοδοτούνταν με φτηνό χρήμα, το οποίο δημιούργησε και ενέτεινε τις πληθωριστικές πιέσεις. Ναι, μεταξύ μας δεν χρηματοδοτούνταν μόνο οι μεγάλοι όμιλοι, χρηματοδοτήθηκαν οι πάντες, ειδικά στα χρόνια της πανδημίας. Εκτός από τους μισθωτούς και τους υπαλλήλους, όπου έχετε δίκιο. Είναι οι μισθωτοί είναι οι μεγάλοι χαμένοι πάντα στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό που λέμε εμείς μικροί επαγγελματίες, βιοπαλαιστές, αγρότες, οι βιοπαλαιστές των πόλεων, όπου είδαν μάλιστα τη φορολογία του στο προηγούμενο διάστημα να κορυφώνεται. Γιατί ήταν προαπαιτούμενο και τα νέα χαράτσια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και βεβαίως από τα λεγόμενα, από τα ματωμένα υπερπλεονάσματα. Άρα λοιπόν, για να κλείσω αυτή τη φράση, εμείς νομίζουμε ότι ο ελληνικός λαός που θα ψηφίσει στις 9 του Ιουνίου πρέπει να ψηφίσει και να δώσει απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει. Γιατί είναι, αν θέλετε, και η σωστή κάλπη να το κάνει. Γιατί θα καθορίσει το ποιοι ευρωβουλευτές θα πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα καθορίσει, θα παίξει ρόλο για το τι συμφέροντα θα εκφράσουν εκεί. Αν θα εκφράσουν τα συμφέροντα των πολλών, εκείνων που πλήττονται από αυτή την πολιτική, που πλήττονται από τις επιλογές των κυβερνήσεων, που πλήττονται από αυτά που κάνουν και σαν αντιπολίτευση, ή αν θα εκφράσουν τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, τις αγωνίες του λαού, των εργαζομένων, όπως έκανε το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, εσείς έχετε ήδη μια εμπειρία 5 χρόνια στην Ευρωβουλή. Η επόμενη Ευρωβουλή, όλοι συμφωνούν ότι θα είναι αρκετά διαφορετική και από μια άποψη πιο ενδιαφέρουσα, αλλά εν πάση περιπτώσει και ένα πεδίο μιας άλλου τύπου μάχης, καθώς φαίνεται να είναι σε άνοδο δυνάμεις ακροδεξιές, ξενοφοβικές σε όλη την Ευρώπη. Άρα, σε αυτήν τη μάχη που θα δοθεί στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο, που θα είναι και μια μάχη ιδεών και μια μάχη εφαρμοσμένων πολιτικών, εσείς πού θα σταθείτε, ως κουκουέ εννοώ? Το κουκουέ, κύριε Τσίμα, ξέρετε πού θα σταθεί, το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Το έχει αποδείξει με τον τρόπο με τον οποίο έδρασε μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, μέσα στα σωματεία, στα συνδικάτα, μέσα στις γειτονιές, για να απομονώσει στην πράξη το φασισμό, τις φασιστικές ομάδες, την πάλι για παράδειγμα για την καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ήδη από την πρώτη φάση της ανόδου και στην Ελλάδα. Όταν κάποιοι έλεγαν, να θυμίσω, άλλα κόμματα, έλεγαν καθίστε να δούμε, ας περιμένουμε λίγο, θα μπουν στο κοινοβούλιο και θα εξανθρωπιστούν, δεν θα κάνουν ακρότητες. Και βεβαίως οι ακρότητες αυτές, ιδιαίτερα οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπως η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η δολοφονία του Λουκμάν, το χτύπημα των μελών, των τελεχών του ΠΑΜΕ, του ΚΚΕ στον Πειραιά, οι ασχήμιες στην αυτοεπισκευαστική ζώνη, έγιναν εκείνη την περίοδο του εξανθρωπισμού του υποτιθέμενου.
και έγιναν και κάθε υπόδειξη. Αυτό που είναι γνωστές οι σχέσεις, είναι γνωστές οι σχέσεις αυτών των φασιστικών οργανώσεων των ακροδεξίων με τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτό που λέτε ιστορικά έχει μια ακρίβεια, αλλά το θέμα στην Ευρώπη και η μάχη στην Ευρώπη θα είναι επίσης ανάμεσα στις δυνάμεις που είναι, ας πούμε, πιο εθνικές, που ζητάνε επανεθνικοποίηση μεγάλων πολιτικών, και τις δυνάμεις που είναι πιο ευρωπαϊκές. Σε αυτή τη σύγκρουση εσείς έχω την εντύπωση ότι είστε... Υπάρχει σύγκρουση, εσείς εκτιμάτε. Δεν υπάρχει. Ας πούμε, γιατί το λέω. Εγώ δεν βλέπω κάποια σύγκρουση να γίνεται. Όταν, για παράδειγμα, η στρατηγική αυτή του να αντιμετωπίσουμε την ακροδεξιά ψηφίζοντας οποιοδήποτε άλλο χασάπι των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της Γαλλίας, με την όλη να στηρίξουμε τον Μακρόν να μην βγει Λεπέν, ιστορικά οδήγησε στο να κορυφωθεί η στήριξη στην ακροδεξιά. Δεύτερο παράδειγμα. Εδώ είναι και θέμα credibility που λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν μπορείς να κατηγορήσεις εσύ, Φερρυπίν, την ακροδεξιά για τη στάση που κρατάει, υποτίθεται, και τους εθνικιστές απέναντι στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, απέναντι στα λαϊκά δικαιώματα, και την ίδια πολιτική ακριβώς, Φερρυπίν, που εφαρμόζει ο Όρμπαν ή η Μελόνι σε σχέση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, εφαρμόζουν και οι φιλελεύθερες και οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι ο πρώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος σκέφτηκε να στέλνει τους πρόσφυγες σε τρίτες χώρες και μάλιστα στην Αφρική, ήταν η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Δανίας. Ή ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο κ. Σάντσες, ο οποίος συγκυβερνά μάλιστα με την υποτιθέμενη αριστερά, έτσι, τα κόμματα αυτά του, το Ποδέμος, το Σουμάρ κτλ. Ήταν αυτός ο οποίος επιδόθηκε. Το κράτος του οποίου επιδόθηκε σε μία από τις πιο ακραίες και αιματηρές σφαγές προσφύγων και μεταναστών στον φύλακα της Μελίλια, μαζί με τις μαροκινές αρχές. Πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν που προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα. Άρα λοιπόν όλο αυτό αποδεικνύει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει μια κοινή στρατηγική την οποία εφαρμόζουν όλες οι διακυβερνήσεις ανεξάρτητα από το πολιτικό τους προγραμματισμό. Γιατί καθορίζεται από συγκεκριμένα πράγματα. Καθορίζεται από το γεγονός ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά μονοπόλια να ενισχυθούν, άρα χρειάζεται τάκισμα των δικαιωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλες απεργίες και κινητοποιήσεις μόνο στην Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες των κρατών μελών, το προηγούμενο διάστημα, οι άνθρωποι είναι αυτοί. Το δίλημα πάντως που εγώ σας... Και το δεύτερο, για να τελειώσω, ναι, τέλει, για να τελειώσω, είναι η συνεργασία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ευρωκοινοβουλίου, Κομισιόν, των δίθεν πιο, να το πω έτσι, φιλελεύθερων με των εθνικιστών και των ακροδεξιών. Διαμαρτύρεται κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μελόνη ή για την πιθανότητα τώρα που γίνεται στην Ολλανδία με τα παζάρια με τον Βίλντερς ή παλιότερα με άλλους εθνικιστές και ακροδεξιούς? Κανένας. Όλα ίσα δάρκα, ίσα νερά. Και αυτό, αν θέλετε, απονομιμοποιεί και στη συνείδηση ενός κόσμου το θέμα της ακροδεξιάς, όπως έγινε και αλλού. Αυτό που σας ρώτησα όμως είναι... Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό που σας ρώτησα εγώ είναι αν στην διαμάχη που ήδη υπάρχει και φαντάζομαι θα ενταθεί περισσότερο ευρωπαϊκή ή περισσότερο εθνική πολιτική, δηλαδή τα κρίσιμα ζητήματα να κρίνονται σε επίπεδο Ευρώπης ή σε επίπεδο κράτους-έθνους. Καταλαβαίνω τώρα. Σε αυτή τη διαμάχη εσείς θα τοποθετηθείτε, υποθέτω, με την άποψη του έθνους. Δεν τοποθετείται με την άποψη του έθνους κράτους, όπως το λένε τα λεγόμενα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα ή κάποια εθνικιστικά ακροδεξιά. Εμείς μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Το ΚΚΕ ξεκινάει και βασίζει την ανάλυση του σε κάτι το οποίο είναι πραγματικό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση των λίγων. Είναι μια ένωση που εκφράζει το 10% περίπου, που κατέχει το 70% του κοινωνικού πλούτου. Των ομίλων, των μεγάλων επιχειρηματιών, έτσι, των μεγάλων συμφερόντων. Αυτή η Ένωση ποτέ δεν μπόρεσε, ούτε ποτέ θα μπορέσει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών. Δείτε τι μας λέγανε το 19, η κυρία Φοντερ Λάιεν. Πολλές και καλές δουλειές με καλούς μισθούς. Φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Ποιες ήταν οι δεσμεύσεις της όσον αφορά στα οικονομικά ζητήματα? Τι από αυτά έχει γίνει σήμερα? Τίποτα δεν έχει γίνει. Πληθωρισμός, ακρίβεια, ακριβό ρεύμα και περαιτέρω 95 εκατομμύρια φτωχοί εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 16 εκατομμύρια άνεργοι. Πάνω από μια Ελλάδα άστεγη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της γραμμής αυτής. Άρα εμείς τοποθετούμαστε από την πλευρά και λέμε ότι για να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τα λαϊκά, τα εργατικά συμφέροντα σήμερα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό μέσα σε ένα σύστημα και σε μια διακρατική ένωση
καπιταλιστική που στόχο έχει να ρίχνει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα για να ενισχύει την κερδοφορία των ομίλων. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι αυτό που σήμερα μεταξύ άλλων κρίνεται είναι για να έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά την Ευρώπη των λαών, των εργαζομένων, των νέων, των αγροτών, της ειρήνης και της αλληλεγγύης, πρέπει να παλέψεις ενάντια, πρέπει να σπάσεις τα δεσμά αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αντιλαϊκής, της εχθρικής για τα συμφέροντα των πόλων. Γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο να το εκφράσει, γιατί συνδέεται, για παράδειγμα, με τα μεγάλα αισθήματα που έχει ο ελληνικός λαός, που εκφράζει τουλάχιστον ανησυχία, αν όχι αντίθεση, σε μεγάλα ποσοστά, σχεδόν ένα στους δύο, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο, απέναντι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Όλα αυτά μπορούν να εκφραστούν σήμερα με την ψήφο στο ΚΚΕ και όχι με την ψήφο τα υπόλοιπα κόμματα που, ανεξάρτητα από το πώς αυτοπροσδιορίζονται στις κρίσιμες στιγμές, πάντα ψήφισαν μαζί και ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολάου. Καλή σας ημέρα και καλή επιτυχία. Καλημέρα. Καλημέρα.